και στον κύριο Κοτούλα, ο οποίος παρέμεινε σιωπηλός για όλη την ημερίδα. Κύριε Κοτούλα, έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και για τα πολύτιμα σχόλια. Πέτρο, το ίδιο. Thank you very much for your support. Θα ήθελα ένα σχόλιο μόνο. Ευχαριστώ όλους. Ξέρουμε ότι πρωτοπορείτε στην Ελλάδα. Αισιοδοξούμε να είμαστε το πρώτο νοσοκομείο που θα πάρουμε Ιμπέλα και να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Αντιγόνη, θα ήθελα να ρωτήσω ένα πράγμα σε σένα. Πόσες συσκευές ΕΛΒΑΝΤ αυτή τη στιγμή παρακολουθούνται στην Ελλάδα και κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πόσες μεταμοσχεύσεις έχετε κάνει στην Ελλάδα, δηλαδή κάθε χρόνο πόσες και πόσους, αν είναι δυνατόν, πόσος είναι ο μέσος χρόνος που παραμένει κάποιος σε ΕΛΒΑΝΤ ή, ας πούμε, το bridge του transplantation, πόσο είναι η διάρκεια αυτή. Αν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, γιατί νομίζω ότι έχουμε συζητήσει με τον Γιάννη την τελευταία φορά που βρεθήκαμε στην Βιέννη, ότι τα προγράμματα παντού κυλάνε πολύ γρήγορα και αναπτύσσονται τα προγράμματα. Ενώ στην Ελλάδα αισιοδοξώ ότι θα, με το καινούριο κτίριο και την επέκταση του Νασίου, θα βελτιωθούν ακόμα πιο πολύ αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Στο Νάσο, εγώ έχω γυρίσει πριν από 3,5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια μεταμοσχεύσεις καρδιάς έχουμε κάνει μέσος όρος 12 με 14. Πέρσι κάναμε 14. Πρόπερσι νομίζω είχαμε κάνει 12. Είναι αυξανόμενα τα νούμερα. Και αυτό που είναι πάρα πολύ θετικό είναι ότι αυξάνεται ο αριθμός των δοτών που αξιολογούνται. Μπορεί να μην μπορούμε να πάρουμε μόσημα από κάθε δότη που αξιολογείται. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των δοτών που έρχονται φυλαδότη για να αξιολογηθούν για πνεύμονες και καρδιά και για τα άλλα όργανα. Για ΕΛΒΑ, τον τελευταίο χρόνο κάναμε 14, τα οποία είναι επίσης αύξηση σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή στη λίστα Bridge to Transplant έχουμε 24 ασθενείς με ΕΛΒΑΝΤ. Ο μέσος χρόνος αναμονής με ΕΛΒΑΝΤ είναι περίπου στα 2 χρόνια. Βέβαια, από αυτό που είπα και πριν, που για μένα το θεωρώ σημαντικό, έχουμε νέα άτομα στη λίστα μας. Έχουμε ηλικίες 16 χρονών, 14, 18, 22, 23, που τα υποστηρίζουμε με ΕΛΒΑΝΤ, με διατατική μυοκαρδιοπάθεια, και θα θέλαμε αυτά τα άτομα να πάρουν μια καρδιά και όχι να χρειαστούν μια επαναμεταμόσχευση σε ηλικία 40 χρονών. Νομίζω ότι απάντησα σε όλα. Ευχαριστώ. Πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα, ότι εμείς που χρειαστήκαμε τη βοήθειά σας, την είχαμε αμέριστα την βοήθειά σας. Βέβαια, πρέπει να το ξαναπώ αυτό, ότι οι συνάδελφοι, η κυρία Βασιλιάδου, ο κύριος Παναγιώτου, ο κύριος Ποθητάκης και το νοσηλευτικό μας προσωπικό, κάναμε μια μαγική κίνηση για να μεταφέρουμε έναν ασθενή με μπαλόνι και ΕΚΜΟ, γιατί δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στην Ελλάδα ακόμα. Και νομίζω ο κύριος Δημόπουλος, που κάνει ένα άλλο μεγάλο έργο στο Νάσιο, μας βοήθησε πάρα πολύ, αλλά και τώρα έχετε πρόβλεψη να αγοράσετε τέτοια ασθενοφόρα. Δηλαδή, είμαστε πίσω στον τομέα αυτών πάρα πολύ. Για μένα, πιστεύω, θα μπορούσε να αναπτυχθεί πιο πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και πρέπει να πω ότι με συγκινεί ο αυξανόμενος αριθμός μετεχόντων στα μαθήματα αυτά, που είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα, και αισιοδοξούμε να τα αυγατήσουμε, και μιλάω ως Κοτούλας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Κύριε Δημαράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύτιμα σχόλια. Καλή συνέχεια εκεί. Η μέρα είναι μεγάλη ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ τους παρευρισκόμενους εδώ, αλλά να μην ξεχνάμε και αυτούς που μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι το επόμενο μάθημα είναι στις 20 Μαρτίου και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε κοντά μας. Καλή συνέχεια.